Η οικογένεια Πλατουσταρόγλου ζει και εργάζεται εδώ και χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Όμως ο πατέρας της οικογένειας Αλέξανδρος Πλατουσταρόγλου έπειτα από μια επίσκεψη στον καρδιολόγο διαπίστωσε ότι είναι υπέρβαρος. Με αποτέλεσμα η σύζυγός του Ξένια και δύο κόρες τους, η Αριάδνη και η Άρτεμη, να ανησυχήσουν πολύ. Έπειτα από μια επίσκεψη σε διαιτολόγο, ο Αλέξανδρος ακολουθεί πιστά το πρόγραμμά του και η οικογένεια τον στηρίζει με όλες τις δυνάμεις. Έσκασα. Βρε γιαβρί μου, μην κάνεις γυμναστική έξω στον ήλιο. Έχεις γίνει σαν καζάν τυπί. Τόσο νοστιμό. Όχι, τόσο καμένο. Ας, έξω είναι καλύτερα να με βλέπει για την απέναντι πολυκατοικία αυτός ο δηλιάρης, ο Λουκάς που είναι σαν ντολμάς και να σκάει από τη ζηλιά του. Σιγά βρε Αλέκο μου που ασχολείται μαζί σου ο Λουκάς. Και δεν με λες, θυμάσαι προχτές που έπαθα φούι. Ο Λουκάς ήταν στο μπαλκόνι και με κοίταγε που έκανα κοιλιακούς. Να μου το θυμηθείς, Ξένια. Να μου το θυμηθείς, εγώ το βάρος το πήρα από το μάτι του Λουκά. Καλά, άστα αυτά. Ξέρεις, εγώ σε χαμαρώνω που κάνεις κάθε μέρα γυμναστική. Ξέρεις, τρόμαξα από αυτά που μας είπε ο καρδιολόγος. Τώρα σε βλέπω που κάνεις αυτά που σου είπαν οι γιατροί. Πολύ χαίρομαι, αγάπη μου. Η γυμναστική είναι το εύκολο κομμάτι, αγάπη μου. Το δύσκολο κομμάτι είναι η δίαιτα, Γιάννη. Κι εκεί όμως τέλεια τα πας. Ούτε κακάο, ούτε αλυφές, ούτε γλυκά. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για σένα. Την ώρα που το αντρόγυνο συζητά για τη διατροφή του πατέρα, οι δύο κόρες της οικογένειας, η Αριάννη και η Άρτεμη, κάνουν την εμφάνισή τους. Τι κάνεις, μαθηλιταρά, φέτες έχεις γίνει. Ρε Άρτεμη, σταμάτα να μην πειράζει. Μόνο μια εβδομάδα γυμναστική κάνω. Δεν έχω γίνει φέτες. Μπαμπά, αλήθεια λέει η Άρτεμη. Σύντομα θα χάσει τα κιλά ντύπια ντύπ. Σε λίγο που θα πάμε για μπάνιο, όλοι θα λένε τι μαρμαροκολόνα είναι αυτή. Μακάρι, Αριάννη μου, από το στόμα σου και στο Θεού τα αυτή, γιατί μέχρι χτες ήμουν σαν τουλούμπα. Εσύ, για πες μου, γιατί ντυθήκατε σαν να βγείτε για καφέ. Πάμε για καφέ, μας περιμένουνε. Ναι ρε μπαμπά, γι' αυτό πέσει κανένα πενηντάρικο. Αχ βρε δοξάκια μου, τι να σας κάνω που σας έχω αδυναμία. Άρτεμη, πάνε φέρε το πορτοφόλι μου από την κρέβα το κάμαρα. Κορίτσι, δεν έχετε φάει σήμερα. Όλη μέρα θέλετε να σας βάλω λίγο η Mamba LD πριν φύγετε. Άσε, μαμά, θα πάρουμε κάνα σάντουιτς με γύρω ή ένα σουβλάκι πιο μετά. Εσύ, μπαμπά, έχεις free day αύριο από τη δίαιτα. Πού θέλεις να πάμε? Έχει free day, αλλά μόνο ένα πράγμα μπορεί να φάει από αυτό που απαγορεύεται. Μόνο ένα. Δεν ξέρω τι θα φάω, του λουμπάκι μου. Μέχρι αύριο θα σκεφτώ. Εσύ, Ξένια, μπορείς να μου φτιάξεις ένα καφεδάκι να πάω έξω να συνεχίσω τη γυμναστική. Αμέσως, πασάκο μου. Αμέσως. Και εσείς, κορίτσια. Πάρτε εδώ 50 ευρώ, πάρτε τα και να γυρίσετε σπίτι πριν τις 11. Okay. Εντάξει! Γεια! Γεια σας, παιδιά. Καλά, πατέρα μου τα σπάει, σηκώνει βάρη και κάνει γυμναστική κάθε μέρα. Βάζει ροκ μουσική και νομίζω πως στο μυαλό του έχει το ρόκι. Γέλιο έχει, μακάρι να συνεχίσει έτσι με τη δίαιτα. Γιατί άμα θα τρώει όπως έτρωγε παλιά, αντί για ρόκι θα φαινόταν πιο πολύ σαν τον Οφελίξ. Ο μπαμπάς μου τα πάει τέλεια. Εκεί που πριν μία εβδομάδα ξύπναγε με μία σακούλα με μπουγάτσες, τώρα ξυπνάει και τρώει ομελέτα μόνο με το σπράδι. Πιστεύω ότι αν συνεχίσει γρήγορα θα γίνει φέτες. Σε λέω το έχει πάρει πολύ ζεστά. Θα κάνω τα πάντα για να γίνω υγιής για τα κορίτσια μου. Το όνειρό μου είναι να τα συνοδέψω εδώ στην εκκλησία όταν θα παντρευτούν. Γι' αυτό είμαι έτοιμος να τα κόψω όλα. Και θα κάνω ακριβώς ό,τι μου πει η διαιτολόγος. Μόνο ένα πράγμα. Εμείς οι Βορειοελλαδίτες έχουμε την πιο νόστιμη κουζίνα όλου του κόσμου. Τα πιο νόστιμα φαγητά. Και γι' αυτό το κάνει τόσο δύσκολο να τα κόψω. Ώρες-ώρες μου έρχεται να πάω στις Βέργες Λάγες και να φάω ακόμα και τις σούβλες. Τέλος πάντων, αύριο έχω free day και μπορώ να φάω ένα πράγμα από όλα αυτά που μου αρέσουν. Μου τρέχουν ήδη τα σάλια. Η επόμενη μέρα βρίσκει την οικογένεια όπως ακριβώς έχουν καθορίσει οι γιατροί του πατέρα. Ο Αλέξανδρος έχει ξυπνήσει νωρίς, έχει κάνει τη γυμναστική του και τώρα τρώει το υγιεινό πρωινό που του έφτιαξε η Ξένια. Έλα αγάπη μου, έτοιμη είναι η ομλετίτσα σου με τα ασπράδια. Είναι από τις κοτούλες, από το χωριό της μάνας σου. Πρέπει να είναι πεντανόστιμη. Φάει. Πεντανόστιμα μωρό μου είναι οι μπουκατσούλες και τα τρίγωνα. Αυτό είναι αναγκαία επιλογή. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως που μου την έφτιαξες. Χάσει πρώτα τα κιλά που μας είπε ο γιατρός μωρό μου και μετά θα σε πάω για να φας τον αγλαίο ουρανό να σε φύγει. Και μην ξεχάσεις, σήμερα εσύ έχεις free day. Μπορείς να φας ένα πράγμα που σου αρέσει πάρα πολύ. Έχεις σκεφτεί καθόλου που θέλεις να πάμε? Έχω κάποιες ιδέες, αλλά δεν έχω αποφασίσει ακόμη. Κάτσε να ξυπνήσουν τα κορίτσια και θα σε πω. Καλημέρα, μωρό μου.
καλημέρα σου, Ζούνα μου. Μαμά, θα φάμε για πρωί να έχεις καμία μπουγάτσα με κρέμα. Μωρό μου, όχι, δεν έχω πάρει σήμερα μπουγάτσα. Σε έχω φτιάξει όμως μία ομλέτα μούρλα. Ποια ομλέτα μούρλα, ρε μαμά, ξέρεις πως το πρωί εγώ πάντα πίνω κακάο και τρώω μπουγάτσα. Ναι, και τι, θα φας μπουγάτσα μπροστά στον πατέρα σου. Αυτός κάνει δίαιτα, όχι εγώ, γεια. Για μαζέψου, μικρή, και μίλα καλύτερα στη μητέρα σου. Μη φωνάζεις, γεια. Ομελέτα σε είπε, ομελέτα θα φας. Καλέ, τι φωνάζετε πρωί-πρωί. Μπορείτε να μου εξηγήσετε τώρα γιατί φωνάζετε πρωινιάτικα. Εδώ η αδελφή σου μας σίτωσε στα νεύρα και την έχουμε πρωινιάτικα μπουγάτσα. Κλάει μάινα, Άρτεμις. Θα πάρουμε μετά. Πάμε να βοηθήσουμε λίγο τον μπαμπά με τη δίαιτα. Εντάξει, μπαμπά, συγγνώμη. Αν ναι, σήμερα είναι το free day σου, πού θέλεις να πάμε για να φας το μοναδικό πράγμα που μπορείς αυτή την εβδομάδα? Το μοναδικό πράγμα που γουστάρεις να φας, εννοεί Άρτεμι. Δεν πέθανες και στην πείνα. Ο μπαμπάς σας, κορίτσια, πάει πάρα πολύ καλά. Αυτή την εβδομάδα δεν έχει φάει τίποτα παχυτικό. Του αξίζει να πάρει ό,τι θέλει. Και επειδή λοιπόν είναι έκπληξη το που θα σας πάω, πηγαίνετε, ντυθείτε, πληθείτε, ετοιμαστείτε για να φύγουμε. Άντε, άντε, πάμε. Η οικογένεια ετοιμάζεται ταχύτατα και σύντομα αναχωρεί. Σε λίγα λεπτά όλη η οικογένεια θα βρίσκεται στο μέρος που θέλει ο Αλέκος να γευτεί, τη μόνη ατασταλία της εβδομάδας. Κορίτσια, παραγγείλτε ό,τι θέλετε. Σήμερα που τρώω κι εγώ δεν με πειράζει καθόλου. Και είσαι σίγουρος ότι θέλεις να πας το μόνο πράγμα που μπορείς να φας εκτός δίαιτα σε αυτό το μαγαζί? Σιγουρότατο, αλλά αφήστε με εμένα. Διάλεξε τι θέλετε να πάρετε εσείς. Άντε, κορίτσια, διάλεξε τον πατέρα σας, ξέρει τι θέλει. Εντάξει. Η οικογένεια ολοκλήρωσε την παραγγελία της και όλοι μαζί περιμένουν τώρα με ανυπομονησία να δούνε ποιο είναι το μοναδικό φαγητό που επιθυμεί ο Αλέκος να φάει αυτή τη βδομάδα. Να, έρχονται τα φαγητά. Πάπα, φοβερό μαγαζί. Ναι, είναι τέλειο. Τα φαγητά είναι τέλεια. Όμως το δικό σου φαγητό που είναι? Θα θέλει λίγο παραπάνω χρόνο να φτιαχτεί. Okay. Ξεκινήστε εσείς, φάτε τα φάτε, μην περιμένετε. Πολύ νόσημα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε από εκεί, κοιτάξτε την μπέργκερ φέρνει ο σερβιτόρος. Καλέ, αυτό είναι να φάνε 10 άνθρωποι. Παιδιά, έχετε προς εμάς. Αλέκο, δεν πιστεύω ότι αυτό είναι για σένα. Oh my god, oh. Για μένα είναι ζωζερά μου, γιατί να είναι. Πλάκα με κάνεις, ρε πας καλά. Καλά πάω, καρδιά μου, τι έγινε, ένα μπέργκερ πήρα μόνο. Μα αυτό δεν είναι μπέργκερ, είναι σαν το King Kong και το Godzilla μαζί. Μπέργκερ είναι, καρδιά μου, ψωμάκι πάνω, ψωμάκι κάτω και μπιφτέκι στη μέση. Ρε μπαμπά, έχει 20 μπιφτέκια στη μέση. 10 έχει μόνο, 10, μην τα παρολές. Ρε μπαμπά, αν αυτό το δει η διαιτολόγος, θα πάει στην πλατεία Αριστοτέλους και θα κάνει χαρακή. Μπαμπά, δεν μπορείς να το φας αυτό. Φυσικά και μπορώ να το φάω αυτό. Η διαιτολόγος μου είπε θα κάνω το πρόγραμμά μου όλη την εβδομάδα και την Κυριακή έχω free day να φάω ένα πράγμα που από ό,τι θέλω. Αυτό είναι το ένα πράγμα μου. Δεν σε ήξερε καλά η γυναίκα, γι' αυτό σε έδωσε free day. Δηλαδή την άλλη Κυριακή τι θα φας, παλαμπριζόλα από τυραννόσαυρο? Τσάμπα. Όλα πήγαν τσάμπα. Όλος ο κόπος, όλη η προσπάθεια πήγαν τσάμπα. Όλα τα φιλέτα γαλοπούλας, όλες τις ομλέτες με ασφράδι, όλα πήγαν τσάμπα. Τα έπνιξες όλα, σε τσένταρ και μπέικον. Η Ματών τι πήγε και έκανε τρελός? Παρήγγειλε ένα ουραλαξίστη από μπέργκερ. Θα του φτάσει ή θα πάει και το δικό μου? Η κακομοίρα η μαμά έχει πάθει 10 εγκεφαλικά. Καλό, ο μπαμπάς το τερμάτισε. Πώς το καλό βρήκε αυτό το μπέργκερ? Το περίμενα φυσικά ότι κάτι έτσι θα κάνει. Εξάλλου, πιο καλοφαγά σαν τον μπαμπά μου δεν υπάρχει και αυτή την εβδομάδα έπνιξε τον εαυτό του στα υγιεινά. Κάπου έπρεπε να ξεσπάσει. Είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη από τον Αλέκο. Μια εβδομάδα κόπος και τώρα μια κλωτσιά και τα γκρεμίζει όλα. Είναι απίστευτο. Δεν πιστεύω βέβαια ότι μπορεί να το φάει όλο. Όμως μετά από μια εβδομάδα πείνας φοβάμαι ότι μπορεί να φάει και εμένα. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα κορίτσια αντιδρούν έτσι. Κυρίως η Ξένια. Εγώ έχω μείνει πιστό στο πρόγραμμά μου και τρώω το ένα και μοναδικό πράγμα που μπορώ να φάω τη free day μου. Η διαιτολόγος θα πρέπει να είναι περήφανη για μένα και αν δεν είναι στα παλιά μου τα παπούτσια. Την άλλη φορά να τα διευκρινίσει καλύτερα. Εξάλλου αυτή είναι η επιστήμονας. Το κλίμα στο εστιατόριο είναι βαρύ πλέον για την οικογένεια, καθώς βλέπουν πως ο Αλέκος θέλει σε μια στιγμή να γκρεμίσει όλα όσα έκτιζε για μια εβδομάδα. Η Ξένια είναι πικραμένη και έτοιμη να βάλει τα κλάματα. Αλέκο, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Έχεις κάνει τόση προσπάθεια όλη αυτή την εβδομάδα. Για ποιο λόγο την έκανες? Για να χάσω κιλά, καρδιά μου. Ναι, αλλά για ποιο λόγο θέλεις να χάσεις κιλά? Για να είμαι υγιής, η καρδιά μου να είναι υγιής και να πάω τις κόρες μου στην εκκλησία και μπορεί να δω και τα εγγονάκια μου. Ναι, αλλά άμα τρως έτσι συνέχεια τέτοια μπέργκερ,
Σιπή εκκλησία. Ούτε στο στυπόρτα στο σπιτιού δεν θα μπορείς να μπεις. Ρε μωρό μου, μην ανησυχείς. Μόνο 10 μπιφτεκάκια έχει εδώ μέσα. Δεν έχει τίποτε. Το έχω. Λοιπόν, αφού δεν καταλαβαίνεις, θα σε πάω ένα στοίχημα. Αν θα το φας όλο μόνος σου, εγώ σταματάω να σε πρίζω και κάνε ό,τι θέλεις με τη διατά σου. Και αν δεν το φάω. Αν δεν θα το φας, όλα τα φρυντή, εγώ θα του πιάλει από την νοσηλεία σα φάση. Όχι, με τίποτε. Έλα ρε μπαμπά, μην είσαι κότα. Είναι πάρα πολύ δίκαιο το challenge. Μπαμπά φοβάσαι, εσύ δεν μας έχεις πει πως για εμάς θα μας φυλά. Εγώ σου λέω να το κάνεις. Καλά λοιπόν θα το κάνω, αλλά μετά δεν θέλω γκρινιά από καμία σας. Το challenge της οικογένειας ξεκινάει και ο Αλέκος αμέσως αρχίζει να εξολοθρεύει το τιτάνιο μπέργκερ. Η αγωνία ανέβηκε κατακόρυφα στα κορίτσια καθώς τον βλέπουν να παλεύει με τόνους μοσχαρίσιου κιμά, χιλιόμετρα από μπέικον και ένα ποτάμι τσένταρ. Η Άρτεμι το έχει παίξει ξεχωριστό στοίχημα με ένα φίλο του στο Snapchat, ενώ η Αριάδνη ανεβάζει συνέχεια από στο Instagram. Η μαμά κάνει την προσευχή της μη σκάσει ο Αλέκος αυτή εδώ τη στιγμή. Κορίτσια δεν αντεβάλλω, έσκασα. Δεν πάει κάτω αλλού πουκιά. Παπά, θέλω να κάνει στοίχημα με τον Νικό και τώρα του κοστάει 20 ευρώ. 3 μπιφτέκια δεν μπορείς να τελειώσει. Όχι, αρδεμούλα μου, θα εγγραφώ. Μην ανησυχεί, παπά, με τα πώς πανέβασα στο Instagram. Έχω πάρει χίλιους ακόλουθους με τη μάχη σου με τον Μπέργκερ. Ευχαριστώ πολύ. Αγάπη μου, γιαβρή μου, είσαι καλά. Έχεις πρασινίσει. Άρτεμις, Άρτεμι, πάνε φέρε μία σόντα για τον παπά. Ήταν πολύ τρομακτικός ο ήχος. Σχεδόν έσπασε το τύμπανό μου. Έχασα και το προσανατολισμό μου για λίγα δευτερόλεπτα. Προσπαθώ ακόμα να το ξεπεράσω. Παναγία μου! Από εκεί που έκανα εγώ βίντεο τον μπαμπά, μετά από αυτό, κάναν όλοι βίντεο εμάς! Όταν ήρθε η πυροσβεστική και ρωτούσε λεπτομέρειες για το που έγινε η έκρηξη, ήθελα να πεθάνω από την ντροπή μου. Ήθελα να ανοίξει η γη και να με καταπιεί. Αχ την αγάπη μου, νταμπλάς του ήρθε. Ευτυχώς ρεύτηκε και συνήλθε. Θα το έχανα το αγόρι μου. Βέβαια μέχρι τη Βέρεια έφτασε το οστικό κύμα. Τέλος καλό, όλα καλά. Νομίζω ότι το παράκανα με τον Μπέργκερ που πήρα. Το είδα μάλλον σαν μια τελευταία ευκαιρία να νιώσω νέος. Μικρός έτρωγα δύο τέτοια και ήμουνα και 80 κιλά. Πάνε όμως αυτά. Το σημαντικό είναι να μείνω υγιής για να δω τα κορίτσια μου να μεγαλώνουν και να φτιάχνουν τη δικιά τους οικογένεια. Το ίδιο βράδυ η οικογένεια Πρατουσαρόγλου, χαρούμενη και ευτυχισμένη, συζητά για τα viral βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο με το ρέψιμο του πατέρα τους. Η μαμά κανόνισε την επόμενη free day να πάνε να φάνε σπαλομπριτζόλες στις Βέργες Λάγες και ο μπαμπάς μόλις χωνέψει ανυπομονή να ξεκινήσει και πάλι τη γυμναστική. Oh, 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 oh.